Τον Αύγουστο του 1920 υπογράφεται η Συνθήκη των Σευρών. Στο Δημαρχείο της πόλης, οι συμμαχικές αντιπροσωπείες υπογράφουν όσα θέματα έχουν ήδη συμφωνηθεί στη διάσκεψη του Σαρέμου. Τη διανομή των πετρελαίων και των στρατηγικών θέσεων, τα ποσοστά των εδαφικών κτίσεων, τον περιορισμό της Σοβιετικής Ένωσης στη Μαύρη Θάλασσα. Στα εκατοντάδες άρθρα της Συνθήκης, τα ελληνικά θέματα δεν καταλαμβάνουν παρά μερικές παραγράφους. Αναφέρονται στην Ανατολική Θράκη, στη Σμύρνη και την περιοχή της. Η Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών είναι γεγονός. Γεγονός βέβαια που ισχύει στα χαρτιά. Καθώς οι δυνάμεις του Κεμάλ βρίσκονται ακόμη βαθιά στην Ανατολία, όλοι αισθάνονται ικανοποιημένοι. Λίγοι ωστόσο διαβλέπουν τις δυσκολίες που επέρχονται. Απομένει η επικύρωση της συνθήκης που φαίνεται αμφίβολη. Η υπογραφή του Σουλτάνου δεν έχει πλέον καμιά δύναμη. Η εφαρμογή της συνθήκης θα εξαρτηθεί από τη δύναμη των ελληνικών όπλων.